qui allora abbiamo la registrazione, la prova contabile, una descrizione di come corrompevamo i medici. 5 χρόνια μετά την προβολή του ντοκιματέρ της Ελβετικής Τηλεόρασης για την υπόθεση Νοβάρτης και την εμφάνιση των προστατευόμενων μαρτύρων με τις κωδικές ονομασίες Εκατερίνη Κελέση και Μάξιμο Σαράφης, η Οικονομική Εισαγγελία αποφάσισε την άρση της προστασίας τους. Questo è un documento interno. Nel quale la ditta spiega al venditore cosa deve dire ai medici. Η απόφαση για την ανατροπή των μέχρι τώρα δεδομένων ήρθε μετά από συνεχείς αιτήσεις πολιτικών προσώπων, τα ονόματα των οποίων είχαν εμπλακεί στην πολύκροτη υπόθεση. Η απόφαση της δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι ανοίγει πλέον διάπλατα ο δρόμος για την πλήρη και επίσημη αποκάλυψη της σκευωρίας Νοβάρτης. Θα φανερωθούν τα αίτια και οι πρωταγωνιστές αυτής της αθλειότητας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτήν την εξέλιξη. Έρχεται η ώρα της αλήθειας. Μέχρι τέλους. Για όλα και για όλους. Είναι μια ημέρα δικαίωσης. Το μείζον εδώ είναι να αποκαλύψουν ποιοι τους έβαλαν, διότι αποκλείεται μόνοι τους να σκέφτηκαν τέτοια τερατώδη ψεύδη. Η διαλεύκανση αυτής της πτυχής είναι ο μόνος τρόπος να μην επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον η εργαλειοποίηση των θεσμών για πολιτικούς σκοπούς. Αυτό αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο εμάς τους 10. Οι δύο μάρτυρες συνέχιζαν μέχρι σήμερα να είναι υποκαθεστώς προστασίας. Με την απόφαση της Οικονομικής Εισαγγελίας θα γίνει γνωστή η πραγματική ταυτότητά τους, ενώ σε βάρος τους θα μπορούν να στραφούν όσοι έχουν ένομο συμφέρον και θεωρούν ότι ζημιώθηκαν από τις καταθέσεις τους. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Η επιλογή μου να εμπιστευτώ την δικαιοσύνη και να μην κρυφτώ πίσω από βουλευτικά προνόμια ήταν ακλόνητη. Πέρασα χίλιους σκοπούς, βάσανα και θυσίες, αλλά η δικαιοσύνη έλαμψε. Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας. Είναι με τον νόμο Φλωρίδη, είναι με τον νόμο 5090 του 2024 και ετέθη σε ισχύ από 1η Μαΐου. Είναι εφαρμοστέα από τη στιγμή που γίνεται νόμος του κράτους. Και από την άποψη αυτή, ναι, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι αυτή που έλυσε τα χέρια στον οικονομικό εισαγγελέα να την εφαρμόσει και με την εφαρμογή της να προβεί στην άρση της προστασίας των προστατευόμενων μαρτύρων. Στις αρχές του 2020 η δικαιοσύνη αρχιοθέτησε την υπόθεση για τους Αντώνη Σαμαρά, Παναγιώτη Πικραμένο, Γιάννη Τουρνάρα, Ευάγγελο Βενιζέλο, Ανδρέα Λικουρέντζο, Μάριο Σαλμά και Γιώργο Κουτρουμάνη, καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο τέλεσης οποιοδήποτε αδικήματος. Ενώ αργότερα την ίδια κατάληξη είχε υπόθεση και για τους Δημήτρη Αβραμόπουλο, Άδωνη Γεωργιάδη και Ανδρέα Λοβέρδο.